Εγώ τώρα λοιπόν, αρχάριος και από αυτά τα πνευματικά λίγο αυτά, μεσάνυχτα, λέω καλά γέροντα, είχα και θάρρος μαζί του βέβαια, επειδή τον εξυπηρετούσα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Λέω γέροντα, πώς παίρνετε πληροφορία? Και θα σας πω για να πάρετε και σε μια ιδέα. Μου λέει, παιδί μου, η πληροφορία που γίνεται, λέει, είναι ο Θεός δίνει την πληροφορία. Έχω πάρει πάρα πολλές φορές πληροφορία με φωνή, μου λέει. Λέω, πέστε μου ένα παράδειγμα να καταλάβω. Θα σου πω, μου λέει. Το βλέπεις απέναντι, μου λέει, ήταν ένα μικρό σπιτάκι. Λέω, το βλέπω. Εκεί ζει ένας εργάτης, Νικόλαο το λένε, έχουμε στη Άγιον Όρος, έχουμε και κοσμικούς που εργάζονται. Όποτε τον έβλεπα είχα μια καλή μέρα. Ένα πρωί την ώρα που προσευχόμαν, ακούω δυνατή φωνή, καθαρή φωνή στο δωμάτιό μου. Ο Νικόλαος ο εργάτης πέθανε. Σηκώθηκα από την προσευχή μου, γιατί η αγάπη είναι ανώτερη από την προσευχή, και έτρεξα γλίγορα, μήπως έπαθε κάτι ο άνθρωπος. Τρία λεπτά, τρία λεπτά ήμουν εκεί πέρα. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη, χτύπησα λίγο και θα έμπαινα μέσα. Αλλά βγήκε ο Νικόλαος. Του λέω, έπαθες τίποτα, σου συμβαίνει τίποτα? Όχι, γέροντα, καλά είμαι, λέει. Δεν του είπε ότι άκουσε φωνή, ότι πέθανε. Λέει, κοίταξε, εγώ θα είμαι σήμερα στο σπιτάκι μου όλη την ημέρα. Αν χρειαστείς κάτι, ευχαριστώ, γέροντα. Επέστρεφα και σκεπτόμαν και έλεγα, καλά, ο διάβολος με εξυπάτησε, αφού αισθάνθηκα τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός, δεν πέθανε. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω, το άφησα. Την άλλη μέρα πάλι στην προσευχή μου, ξανά η φωνή. Ο Νικόλαος ο εργάτης πέθανε, αλλά είπε δυο λέξεις ακόμη. Πέθανε ψυχικά, πνευματικά. Ψυχικός θάνατος, πνευματισμένη, κολάστηκε. Τότε κατάλαβα τι θέλει να μου πει ο Θεός. Μου είχαν φέρει δύο ψάρια το πρωί, κάτι ψαράδες, και τα τηγάνισα γλίγορα, είχα και φρέσκο ψωμάκι, είχα το σκοπό μου, λέει. Πήγα, χτύπησα την πόρτα του, άνοιξε, του λέω, μου φέραν φρέσκα ψάρια, σε θυμήθηκα και ήρθα να φάμε μαζί. Εγώ είχα το σκοπό μου βέβαια. Α, τέτοια τιμή, γέροντα. Κάθισα, λέει, φάγαμε, από εδώ 5 ώρες κάθισα, από εδώ τον είχα, από εκεί, δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ του. Τον εξομολόγησα, έφυγα και την άλλη μέρα βρέθηκε νεκρός. Ο Θεός είχε αποφασίσει να τον πάρει. Αλλά μου λέει το εξής. Ενώ είχε κάνει πολλές θανάσιμες αμαρτίες και θα πήγαινε στην κόλαση, είχε κάνει και μεγάλες ελεημοσύνες. Και μου λέει, η ελεημοσύνη είναι βασίλισσα, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, που στέκεται δίπλα στο θρόνο του Θεού και φωνάζει, σώσ' τον αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, η πληροφορία δεν επεξεγέλασε, κάποιος γερό σκοπό. Σώθηκε βέβαια, τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μεγάλο πράγμα είναι. Θα πούμε 5 λεπτά στο τέλος για τα έργα της αγάπης. Δεύτερος τρόπος, πληροφορία που έχω πάρει πάρα πολλές φορές, παιδί μου, με ένα όραμα, μου λέει. Λέω, πέστε μου ένα παράδειγμα. Να σου πω, μου λέει. Εδώ στα Καρούλια, είμαστε αρκετοί μοναχοί, είναι και ένας μοναχός, πατήρ Γιώργιο το λένε, ο οποίος